Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας 2018, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου. Και σε λίγες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθούν και περισσότερες λεπτομέρειες για μια διοργάνωση που περιλαμβάνει, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, μουσική, χορό, συναυλίες, κουκλοθέατρο, εκθέσεις και μια σειρά από δεκάδες δρόμενα. Όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διοργανωτών, δηλαδή τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, τον Δήμο Καβάλας, τη Δημοφέλεια και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το καλό που έχουμε ότι είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο, έχουμε μία άμεση επομένως ενημέρωση και συνεργασία. Θα έλεγα ότι ο Εμπορικός Σύλλογος προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσει τους πόρους που και εμείς, σαν Επιμελητήριο, έχουμε διαθέσει στον Εμπορικό Σύλλογο. Είμαστε από τους βασικούς, θα λέγαμε, χρηματοδότες, να μην πω και συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Όπως είπατε και εσείς, πραγματικά ανακοινώνονται μέρα με τη μέρα καινούργια στοιχεία για τη Λευκή Νύχτα του Δήμου Καβάλας, να το πω έτσι, γιατί θα έχουμε Λευκή Νύχτα και στη Χρυσούπολη και στην Ελευθερούπολη, και ήδη σαν επιμελητήριο, σαν διοίκηση του επιμελητήριου, έχουμε πάρει απόφαση να στηρίξουμε και αυτές τις δύο δράσεις, Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης. Νομίζω ότι είναι κάτι που, από ό,τι φαίνεται, και μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και θα παρουσιαστεί και σε μια κοινή συνέντευξη τύπου των φορέων για τη Λευκή Νύχτα της Καβάλας. Επομένως, θα αφήσουμε τον Εμπορικό Σύλλογο που έχει αναλάβει αποκλειστικά τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να ζωντανέψει η αγορά την ερχόμενη Παρασκευή στις 4 Μαΐου. Έχει αποδειχτεί ότι πράγματι η δραστηριότητα αυτή της Λευκής Νύχτας έχει προσφέρει στην αγορά, και νομίζω ότι και φέτος, που υπάρχει ένα πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα, θα είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για τους καβαλιώτες, κυρίως και για τους επισκέπτες που περιμένουμε να έχουμε την περίοδο αυτή, αλλά και από τις γειτονικές πόλεις και περιοχές, να έρθουν να διασκεδάσουν, να ψωνίσουν, να γευτούν από εκεί και πέρα τα εδέσματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς, και φυσικά να δουν και την τοπική κουζίνα της Καβάλας. Σίγουρα. Εσείς κατέβηκατε πέρσι? Ναι, όσες φορές έγινε κατέβηκα. Θα το σκεφτώ. Ακόμη είναι νωρίς. Δεν έχουμε τι να ψωνίσουμε. Έτσι, μια βόλτα μπορεί να κατεβούμε, εντάξει, αλλά... Για να κατεβείς θα πρέπει να ψωνίσουμε κιόλας. Θα πάρεις κανένα ρούχο. Οι διοργανωτές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα πρώτο πρόγραμμα των δρόμενων της Λευκής Νύχτας, όπου περιλαμβάνονται 31 εκδηλώσεις, αν και είναι πολύ πιθανό ο αριθμός να αυξηθεί, καθώς μέχρι την ημερομηνία και άλλες ιδιωτικές εκδηλώσεις θα προσθεθούν στις υφιστάμενες. Οι επιπλέον εκδηλώσεις αναφέρονται ως ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή πρόκειται για γεγονότα που θα διοργανώσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Φέτος θα έχει τις περισσότερες εκδηλώσεις από κάθε άλλη χρονιά. Αυτή η γιορτή έχει ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια δειλά-δειλά, έτσι για να ζωντανέψουμε λίγο την αγορά μας και την πόλη μας. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το τελευταίο, ειδικά έτος, το 2017, ήταν μια Λευκή Νύχτα η οποία ήταν τεράστια και γιγαντώθηκε σε δράσεις και σε δρόμενα. Φέτος ακόμη περισσότερο, έχουμε μπει σε μια διαδικασία πολύ πιο νωρίς να κλείσουμε τις συμφωνίες μας με τους φορείς, με τις υπηρεσίες, ό,τι χρειαζόταν, δηλαδή είτε έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, αλλά είτε έχει να κάνει σε συντονισμό δράσεων και εκδηλώσεων, έγινε πολύ νωρίς. Έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, ούτως ώστε έχει ανακοινωθεί πλέον και το πρόγραμμα και στο διαδίκτυο. Υπάρχει η διαφήμιση η οποία πλέον τρέχει σε σποτάκια, αλλά και γενικότερα σε εφημερίδες και γενικότερα, ας πούμε, σε μια επικοινωνία η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο για την πόλη της Καβάλας, αλλά και σε όμορους νομούς και στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και επισκεψιμότητα και από επισκέπτες από όμορους νομούς, αλλά και από βαλκανικές χώρες, όπου εκείνο το τριήμερο θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, ώστε να μπορέσουν να δουν μια πόλη ζωντανή, μια πόλη που ξέρει να διασκεδάζει, να καταναλώνει και να περνάει ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ. Ευελπιστούμε ότι και οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες, ώστε να μπορέσουν όλοι τους να χαρούν, και μαζί με αυτούς και εμείς, βέβαια, οι καταστηματάρχες, οι οποίοι προσβλέπουμε σε μια αυξημένη κίνηση όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι. Τουλάχιστον σε έναν προϋπολογισμό που μας παρουσιάστηκε και σε εμάς στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι γύρω στις 12.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, ανάλογα και πώς σκέφτεται και ο Εμπορικός Σύλλογος και τι χρηματορροές θα έχει, τι επιχορηγήσεις θα έχει, φαντάζομαι ότι ανάλογα θα κινηθεί και οι δράσεις που θα παρουσιάσουν.
Ενδεικτικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι το παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα, εκδήλωση του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών και προβολή ταινίας, αθλητικές δραστηριότητες από τον Όμιλο Κλασικού Αθλητισμού Καβάλας, συναυλίες, σκακιστικοί αγώνες, μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και του Οδείου Νεάπολης, παρουσίαση θαλάσσιων αθλημάτων, make-up show, κούκλοθέατρο, δραστηριότητα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, ping-pong, καλλιτεχνικά εργαστήρια και μία σειρά από δεκάδες άλλες δράσεις. Σε ό,τι αφορά την Λευκή Νύχτα της Ελευθερούπολης, οριστικοποιήθηκε η παρουσία του δημοφιλή καλλιτέχνη Στέλιου Ρόκου, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου. Η Επιτροπή Ανάπτυξη σήμερα αποφάσισε για άλλα δύο θέματα που έχουν ενδιαφέρον τοπικό αλλά και περιφερειακό. Ομόφωνα, να το πούμε και αυτό, ψηφίστηκε από την συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Μία είναι η παράδοση του ωραρίου, η λεγόμενη Λευκή Νύχτα Ελευθερούπολης, η οποία θα γίνει 1 Ιουνίου του 2018, σε ένα μήνα περίπου από τώρα.